εδώ στο 10ο γυμνάσιο, στον Ξεροπόταμο, που είναι ένα από τα σχολεία τα οποία έχει διακριθεί σε αυτή τη δράση, όπως και προηγουμένως το δημοτικό, το Ανογιανό, όπως λέμε, στο οποίο βρεθήκαμε νωρίτερα. Είναι μια δράση η οποία βρίσκει απήχηση και την οποία την έχουμε διευρύνει. Και αυτό έχει την σημασία του. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά σε αυτήν την δραστηριότητα που κατά βάση είναι η διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε αυτά τα οποία πετάμε και τα ονομάζουμε σκουπίδια και τα ονομάζουμε απορρίμματα, αλλά πια δεν τα βλέπουμε ακριβώς ως σκουπίδια και ως απορρίμματα, αλλά ως πόρους που μπορούν να μας δώσουν κάτι καινούριο και κατά συνέπεια να μπουν σε ένα νέο κύκλο ζωής. Και έτσι μιλάμε για την ανακύκλωση. Αυτό το οποίο κάνουμε φέτος και προσθέτουμε άλλη μία, θα έλεγα, πινελιά και άλλη μια ψηφίδα στο όλο αυτό μεγάλο puzzle, είναι το ότι για πρώτη χρονιά φέτος θα ενεργοποιήσουμε και τα αθλητικά σωματεία. Με μια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά και όχι μόνο, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το σύστημα αυτό της διαλογής στην πηγή να μεταφερθεί και στα κλειστά γυμναστήρια, έτσι και τα σωματεία, οι αθλητές δηλαδή, κυρίως των ακαδημιών, των νεαρών ηλικιών, να μπορέσουν να κάνουν διαλογή στην πηγή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα μέσω από αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλάζουμε σιγά σιγά ως κοινωνία και πρέπει φυσικά να αλλάξουμε, γιατί όπως ξέρετε ζούμε σε μια περίοδο, σε μια εποχή με πολύ πιο περιορισμένους και οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους πόρους. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται ακριβότερη, γιατί πραγματικά χρησιμοποιούνται πολλά τεχνολογικά ζητήματα και εργαλεία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι στο να φροντίζουμε καταρχάς την πόλη μας να είναι καθαρή και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή, όπως είπα και πριν, διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να έχουν ξανά ανταπόδοση και να έχουν ξανά επαναχρησιμοποίηση και μια ανακύκλωση ουσιαστικά στο κύκλο ζωής τους. Ξεκινήσαμε πέρυσι, βάλαμε το σχολείο σε αυτό το διαγωνισμό, πιο πολύ για να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της ανακύκλωσης που δεν είναι τόσο έντονη, όπως διαπιστώσαμε σε αυτό το σχολείο. Πέρυσι δουλέψαμε με μια ομάδα παιδιών που εκπροσωπούσε κάθε τμήμα. Έδειξαν πολύ διάθεση και πολύ υπευθυνότητα στο έργο που είχαν να κάνουν. Ουσιαστικά προσπαθούσαμε αυτά τα παιδιά να κάνουν τη διαλογή και να ελέγχουν και τους υπόλοιπους του τμήματός τους, τέλος πάντων, να ελέγχουν, να συντονίζουν, θα έλεγα. Φέτος θα συνεχίσουμε με κάποιους από την ίδια ομάδα, θα εμπλέξουμε και καινούργια άτομα, έτσι ώστε να γίνουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν, οι πολλαπλασιαστές εδώ στο σχολείο και στην περιοχή της έννοιας της ανακύκλωσης.